Χαίρομαι που συναντιόμαστε και εδώ. Έχουμε συναντηθεί και στις παραλίες και στον Αστακό και σε άλλα μέρη και έχουμε μιλήσει. Η παρουσία μου εδώ πέρα σήμερα εκφράζει, πέρα από τον Νίκο τον Παπαναστά σαν ξυλομερίτη και σαν φυσικό πρόσωπο και σαν μυθικιώτη, εκφράζει τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα, εκφράζοντας συγκεκριμένη πολιτική σε συναντήσεις και με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και με τρεις ή τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις στους υπουργούς, που ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις ήταν η μπάλα στην κερκίδα. Και αυτό γιατί κανείς πραγματικά δεν θέλει να αντιμετωπίσει και να λύσει το πρόβλημα, γιατί αυτό το πρόβλημα που τσακίζει τις παραλίες μας, τσακίζει το μέλλον αυτών των χωριών. 5 χωριά έχουν ακτογραμμή σε αυτήν την περιοχή την επίμαχη. Αυτό λοιπόν το τσάκισμα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής, δεν είναι λάθος χωροθέτησης της ΠΟΑΗ, δεν είναι κάτι που έτυχε, γιατί όλες αυτές οι λεξούλες και όλες αυτές οι εκφράσεις που ακούμε είναι για να καλυφθεί η ευθύνη όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νομοθετήσει ΠΟΑΗ και το ΠΑΣΟΚ στήριξε και στηρίζει. Και να σας πω και κάτι, υπάρχει μια φιλολογία που είναι οι βουλευτές. Δεν θέλουμε τους βουλευτές. Θέλουμε την πολιτική που εκφράζουν αυτά τα κόμματα να στηρίξουν τα αιτήματα αυτού του λαού. Γιατί τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι και τίποτε. Το να έρθει ο Παπαναστάσης και να πει ένα «Είμαι μαζί σας» δεν λέει τίποτε. Ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η πολιτική του ΚΚΕ, ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι που θα δώσει αέρα στα δίκαια αιτήματα αυτού του κόσμου. Και με βάση λοιπόν, τελειώνω, δεν θα πω άλλα, με βάση αυτή τη λογική, για άλλη μια φορά εμείς είμαστε εδώ πέρα. Και να σας πω και κάτι, θέλει προσοχή. Κάποιοι στηρίζουν αυτόν τον αγώνα αλλά πατάνε και σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να λες στηρίζω τον αγώνα των ξυλομεριτών και απ' την άλλη να λέμε και συνάντηση με τις επιχειρηματίες του κλάδου. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουν οι χθειοκαλλιέργειες. Δεν θέλουμε να χαθούν οι θέσεις εργασίας. Εμείς θέλουμε αυτή η πολιτική που γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, επιτρέψτε μου την έκφραση, το μέλλον αυτού του τόπου να εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν και που λέει και η επιστήμη. Να πάνε να στήσουν τα κλουβιά τους εκεί πέρα που δεν θα επηρεάζουν τις ακτές μας. Με αυτό λοιπόν, με αυτή τη λογική, θέλω να πω ότι και ένας είναι πολύ και εσείς είστε πάρα πολύ, αλλά λείπουν ακόμη περισσότερο. Τα χωριά, όλα οι κάτοικοι του Ξηρομέρου και όχι μόνο, όλη η Ετελοκανανία κάνει λαϊκές φτηνές διακοπές. Εκεί πρέπει να σταθούν στο πλευρό αυτού του αγώνα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.